Ήταν στην Εύη Γιαρκιά και στην απευθεία σύνδεση με τους συναδέλφους του. Με ενημερώνουν ότι τα παιδιά είναι συγκινημένα. Να σας δώσουμε το λόγο ως φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που πάλεψε πολύ. Αλλά στο τέλος δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Γιατί για από άλλο λόγο. Ευάκη μου γλυκό, ο λόγος εσάς. Είναι φορτισμένη η ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι που το γνώρισαν, οι συμπαίκτες του, ο προπονητής έχουν βουρκώσει. Έφυγε σαν λουλούδι ένας 38χρονος άνθρωπος που πάλεψε, που η ζωή του φέρθηκε σκληρά για τα τελευταία χρόνια. Έπασχε από καρκίνο, δεν έφυγε όμως από αυτό. Είναι περιττά τα λόγια να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον συναστράφηκαν. Να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη Γκαγκαλούδη, φίλο του αδερφού του μπασκετμπολίστα. Γιάννη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω πάρα πολλά. Επουδενή δεν θα ήθελα να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Σε 8 ώρες από τώρα, εγώ είχα ραντεβού μαζί με τον Μάκη να φάμε. Γιατί το Σάββατο είχαμε παίξει ένα φιλικό. Είχαμε κανονίσει την Πέμπτη να πάμε να φάμε με τα παιδιά μας. Δυστυχώς, χτες το πρωί, πολύ πρωί, με πήραν τηλέφωνο, με ενημερώσαν γι' αυτό. Νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Το μόνο που έχω να σας πω για τον Μάικ είναι ότι όποιος γνώρισε αυτό το παιδί πραγματικά είναι άτυχος. Και είναι άτυχος γιατί εμείς στον χώρο του μπάσκετ νομίζω έχετε ακούσει πάρα πολλά. Τι άνθρωποι είμαστε, εκτιθόμαστε στην τηλεόραση. Κάποιοι από εμάς βγάζουμε ένα πρόσωπο που δεν είναι το πραγματικό μας, αλλά είναι η δουλειά μας εκεί. Ο Μάικ λοιπόν ήταν ένα παιδί το οποίο, εγώ που τον ξέρω 22 χρόνια, θα σας πω επιλέξει πώς ήταν. Ήταν ένα κορίτσι σε σώμα αγοριού, με καρδιά μωρού και σε ύψος γίγαντα. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν από τα πιο ευαισθητοποιημένα παιδιά που θα έχετε γνωρίσει η ζωή σας. Ήταν ένα παιδί το οποίο όποιον έβρισκε να έχει ανάγκη πάντα θα τον βοηθούσε. Διοργάνωνε αγώνες για άστεγους, για άπορους, για ανθρώπους που έχουν ανάγκη οικονομική. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός φίλος, ένας πάρα πολύ καλός πατέρας, δύο πανέμορφων κοριτσιών και πάνω απ' όλα ένας πολύ καλός προπονητής για τα παιδάκια του. Τα οποία τα παιδάκια του σήμερα δεν ξέρω πώς θα είναι, πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό. Τίποτα. Όλοι εμείς να τον θυμόμαστε έτσι όπως πρέπει, να τον αγαπάμε, να μην τον ξεχάσουμε ποτέ και να φέρει το χρώμα που θα το σκεπάσει. Να πάμε και στον Δημήτρη Αποσκήτη που τον γνώριζε φυσικά προσωπικά και ήταν προπονητής του, κύριε Αποσκήτη. Καλησπέρα για από μένα. Όντως είναι δύσκολες στιγμές. Εγώ τον Μάικ τον γνώρισα το 2002 που ήμουν προπονητής του στην ομάδα του Αλίμου. Πέρασαμε ένα χρόνο μαζί. Από εκεί πέρα βρεθήκαμε πολλές φορές αντίπαλοι τα επόμενα χρόνια και υπήρχε πάντα μια μεγάλη φιλία μεταξύ μας. Είναι ένας άνθρωπος, εγώ στην πολύ καλή περιγραφή που έκανε ο Γιάννης ο Γκαγκαλούδης, θα προσθέσω μια λέξη που νομίζω το χαρακτηρίζει, ήταν αυθεντικός. Ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας original. Ήταν πάντα με το χαμόγελο, με μεγάλο του χαρακτηριστικό τα τελευταία χρόνια την αγάπη για τα παιδιά, την οποία την έβγαζε όχι μόνο με τη δουλειά του και με τις ώρες που το είχε στο γήπεδο, αλλά και με τη συμπεριφορά του. Εμείς είχαμε παίξει πολλές φορές εδώ αντίπαλοι στο γήπεδο του Μίλωνα που είμαι προπονητής με τις ομάδες του Προμηθέα που ήταν υπεύθυνος τα τελευταία χρόνια και πάντα η χαρά των παιδιών απέναντι στο πρόσωπό ήταν το χαρακτηριστικό. Ήταν κεραυνός για την εθρία για όλους μας. Εγώ το έμαθα και εγώ από ένα post του Γιάννη του Γκαγκαλούδη. Ελαφρύ το χώμα, νομίζω ότι η αναγνώριση προς το πρόσωπό του από όλο το χώρο του μπάσκετ δείχνει και την αξία του ανθρώπου και του παιδιού. Συγκινημένοι όλοι μας. Τελειώσουμε και με τον κύριο Στεργίου, ο οποίος είναι παράγοντας εδώ στην ομάδα του Μίλων. Τον γνωρίζατε προσωπικά? Ναι, καλημέρα και από μένα. Με τον Μάικ τον γνωρίζαμε από το χώρο του μπάσκετ, αλλά πιο κοντά ήρθαμε την περίοδο 2008-2009, αγωνιζόμενη η ομάδα μας στην Τρίτη Εθνική. Τότε κάναμε ένα restart στην ομάδα με προπονητή τον Αλέκο τον Παπά και μια επιτροπή μπάσκετ εδώ. Λένε όλοι ότι είναι καλό παιδί, ότι ήταν ο αγαθός γίγαντας. Φέραμε τον Μάικ εδώ. Τέτοια ψυχή, τέτοιο αγωνιστή, τέτοια ψυχικά χαρίσματα είναι σπάνια. Είτε ήμασταν αντίπαλοι, γιατί μετά συνέχισε την καριέρα του αλλού, είτε ήμασταν συνεργαζόμενοι εδώ,
Το ίδιο αποτέλεσμα ήταν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα από το σκεπέστη, ήταν κεραυνός ενεθρία για το χώρο του μπάσκετ. Καλό παράδεισο, Μάικ. Μισό λεπτό, δύο λόγια. Θέλω να πω απλά να ξέρει ο κόσμος ότι ο Μάικ τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Ήταν ένα παιδί που πραγματικά έπαιξε με τη φωτιά πολλές φορές. Βγήκε πάντα νικητής. Και βγήκε νικητής γιατί ήταν νικητής και στη ζωή του.